Εξαιρετικά χαμηλά είναι τα ποσοστά για τη δωρεά οργάνων όχι μόνο στη Μαγνησία αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα τους πρώτους μήνες του 2021, όπως τονίστηκε χαρακτηριστικά από τον πρόεδρο του Συλλόγου Νευροπαθών. Όσοι έχουν δικοί τους ανθρώποι που θα μπορούν να δώσουν το δώρο Θεού ή στα παιδιά τους ή στα αδέρφια τους, γιατί μέχρι τέταρτο βαθμού συγγένεια μπορεί να δώσει το όργανο. Εκεί δεν θέλει τη συνένεση των συγγενών, μπορεί να το δώσει, υπάρχει νόμος. Η συνένεση των συγγενών είναι στις δωρεές. Άρα όταν αποφασίζει μια οικογένεια και διαπιστωθεί εγκεφαλικός θάνατος, εκεί δεν υπάρχει. Δηλαδή όλοι μαζί συνηγορούν να γίνει δωρεές. Άρα δυστυχώς τώρα δεν ξέρω πού βρισκόμαστε, γιατί λόγω COVID και αυτά το έχουν αφήσει όχι μόνο γενικά ο κόσμος, αλλά φταίει η πολιτεία, το ΙΟΜ που ασχολούνται με άλλα πράγματα και λυπάμαι πάρα πολύ που το λέω δηλαδή, που ακούμε καθημερινά για το ένα και για το άλλο, για αυτό και εκείνο δεν έκανε το εμβόλιο και όλα αυτά και αυτά. Μπορούν όλα αυτά να μπορούν κάποια στιγμή να πούνε και για τις δωρεές και τα λοιπά, γιατί περιμένουν αυτό το δώρο Θεού, όπως προαναφέρθηκα πιο μπροστά, πολλοί κόσμος. Και η τρίτη μεταμόσχευση ήταν από πτωματικό δότη σε έναν νεαρό, ο οποίος είχε 8 χρόνια στην νομοκάθαρση. Και ήταν νεαρός και ήθελε να κάνει και οικογένεια. Καταλαβαίνετε δηλαδή πού έχουμε φτάσει. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος του Συλλόγου Νευροπαθών Μαγνησίας στάθηκε και στο θέμα του εμβολιασμού, τονίζοντας χαρακτηριστικά. Τα εμβόλια, κοιτάξτε κύριε Πατήδη, γενικά η έκκλησή μου είναι να κάνουν όλοι τα εμβόλια. Όλοι. Όχι μόνο οι νευροπαθείς, όλοι. Καλά, οι επαθείς ομάδες σχεδόν το έχουμε κάνει όλοι. Εγώ έχω ορισμένο μέλη και όχι μόνο στο νομό Μαγνησίας και στη Θεσσαλία, επειδή και εκπροσωπώ τη Θεσσαλία σαν αντιπρόεδρο, μεταμοσχευμένοι ειδικά, οι οποίοι δεν έχουν κάνει ούτε την πρώτη δόση. Η έκκλησή μου είναι να κάνουν και την πρώτη και τη δεύτερη, γιατί εμείς ήδη που έχουμε εμβολιαστεί, η πλειοψηφία των μεταμοσχευμένων, ήδη κλείσαμε να κάνουμε σήμερα, αύριο κάνουμε και την τρίτη δόση. Ναι, δεν έχουμε τη σώματα, γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε. Από τις προηγούμενα εμβόλια που κάναμε, δεν έχουμε τη σώματα η πλειοψηφία. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε τώρα να κάνουμε και την τρίτη δόση και μετά να κάνουμε και τεστ αντισωμάτων να δούμε πού βρισκόμαστε.